σας διατόπισε το υπέροχο όνομα του Ιησού. Μπορούμε να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας και να βάλουμε την προσοχή να ακούσουμε τι θα μας πει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος πάντα θέλει να μας πει καλά πράγματα, σοφά πράγματα που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Γιατί ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σήμερα στον κόσμο είναι τα παιδιά του Θεού. Και ο Θεός θέλει τα δικά του παιδιά να έχουν νίκη στη ζωή τους. Τι να έχουν, να έχουν νίκη. Ας κλείσουμε τα τηλέφωνά μας, ας ανοίξουμε την καρδιά μας για να ακούσουμε τον Θεό στο πνεύμα. Πού να ακούσουμε τον Θεό στο πνεύμα. Γιατί οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες και υπάρχει μεγάλη πνευματική πλάνη και πολύ δυνατή εξουσία του κακού στον κόσμο. Και για να αντισταθούμε σε αυτό το κακό και να το νικάμε πρέπει να στεκόμαστε στο πνεύμα. Γι' αυτό και σήμερα θα λύσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό, γιατί το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψη. Και όσο εμείς είμαστε ταπεινοί, ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Και η ταπείνωση έχει ένα κέντρο, είναι ο Χριστός, το αίμα Του και η θυσία που εκεί βρίσκουμε χάρη. Και όσο εμείς ξέρουμε να λέμε Κύριε, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα, τότε ο Θεός μας κάνει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Εκείνος μας κάνει και νοούμε και καταλαβαίνουμε. Και πιστεύω ότι όλοι πεινάμε γιατί όλοι αγαπάμε τον Κύριο και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο το να είσαι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Και αυτό έχει διάφορα επίπεδα χάρης και αποκάλυψης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαιρετώ και όλους τους φίλους από το κανάλι που μας βλέπουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και στο τέλος έτσι έχω μια προσευχή για όλους τους φίλους και ο Κύριος θα τους αγγίξει με το λόγο Του και με τη δικιά Του παρουσία. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα κάνουμε ένα μάθημα σήμερα και θα μιλήσουμε για κάτι. Τι είναι το χρήσιμα, πώς ελευθερώνεται το χρήσιμα, τι εμποδίζει το χρήσιμα και τι είναι τα δύο επίπεδα χριστιανισμού, ο ψυχικός χριστιανισμός και το πνευματικό κομμάτι του χριστιανισμού. Και θα το δούμε μέσα από τη γραφή και θα αφήσουμε τον Θεό να μας μιλήσει. Είναι 1643, όποιος θέλει μπορεί να βλέπει εδώ πέρα ή όποιος θέλει μπορεί να πάρει γραφή. Είναι στην Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κλειδί αυτό. Είναι κλειδί. Θα ξεκλειδώσει σήμερα το πνεύμα μας με έναν πολύ δυναμικό τρόπο. Για να το δούμε, είναι 1643, Εβραίους 4 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Το βρήκαμε. Για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα. Επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και εισχωρεί βαθιά, μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνθέσμους και τους μυαλούς και διερευνάει τους λογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς και κανένα κτίσμα δεν είναι αφανές μπροστά του, αλλά όλα είναι γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Τι λέει εδώ πέρα, ότι ο λόγος είναι ένα μαχαίρι, λέει, ο πνευματικός λόγος. Και μπορεί να διαχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα. Για να καταλάβουμε τι είναι το ψυχικό κομμάτι, είναι το σαρκικό κομμάτι. Και το εσωτερικό κομμάτι είναι το πνευματικό, είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Και μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να εξηγήσει τι είναι ο άνθρωπος. Έχει διπλή φύση. Είναι χωμάτινος, σαρκικός, ψυχικός και έχει και πνοή ζωής, έχει εσωτερικό πνεύμα που τον κάνει παιδί του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός στη γέννηση όταν πήρε χώμα έπλασε τον Αδάμ και μετά έβγαλε λέει πνοή ζωής μέσα από τα σπλάχνα από την καρδιά του και αυτή η πνοή ζωής είναι το εσωτερικό πνεύμα. Επομένως έχουμε ένα εσωτερικό πνεύμα και έχουμε ένα σώμα και μια ψυχή. Και η ψυχή είναι τα συναισθήματα, το μυαλό, η θέληση, όλα αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα η γραφή λέει ότι η σοφία του κόσμου είναι ψυχική, δαιμονική είναι. Ενώ η σοφία του Θεού είναι πνευματική, έρχεται από πάνω. Επομένως, πού δουλεύει ο διάβολος και πλανεί, στην ψυχή δουλεύει. Γιατί η ψυχή παρέτησε τον πρώτο Αδάμ στον κήπο της Αδέμ και έπεσε. Γιατί ο μέσα άνθρωπος δεν ευαρεστείται με την αμαρτία ούτε αμαρτάνει. Γιατί βγήκε από τον Θεό, βγήκε. Επομένως, η αμαρτία βρίσκεται στην ψυχή επάνω και ο διάβολος τρέφει την ψυχή μας με την αμαρτία. Αν δεν είχαμε αμαρτία επάνω μας, δεν θα πεθαίναμε, δεν θα γερνάγαμε, δεν θα είχαμε φθορά. Γιατί αυτό δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού να γερνάει και να πεθαίνει ο άνθρωπος.
Αυτά ήρθαν όταν ο άνθρωπος επέλεξε και πλανήθηκε από τον διάβολο και έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και έπεσε. Επομένως, αυτό το σαρκικό πνεύμα έχει αμαρτία μέσα. Είμαστε και αμαρτωλοί, αλλά είμαστε και δίκαιοι στο πνεύμα. Και η σοφία είναι να μπορούμε και τα δύο κομμάτια να τα εργαστούμε αυτά. Τι να κάνουμε, το ένα κομμάτι να το καθαρίσουμε από την αμαρτία και να το αγιάζουμε και το άλλο κομμάτι να το δυναμώνουμε και να αναπτύσσεται. Χρειάζεται σοφία. Γιατί το μεγαλύτερο αγαθό για τους τελευταίους χρόνους είναι η σοφία. Επομένως, αφού υπάρχουν δύο κομμάτια στον άνθρωπο, υπάρχουν και δύο είδη χριστιανισμού, ο ψυχικός χριστιανισμός και ο χριστιανισμός που ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο ψυχικός χριστιανισμός, και αυτό το χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά σε πάει μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να σε πάει παραπέρα. Μετά βαλτώνεις. Για να πας παραπέρα πρέπει να αλλάξεις επίπεδο και να μπεις σε άλλη εποχή του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός στη γέννηση έχει 7 ημέρες δημιουργίας. Και κάθε ημέρα είναι μια εποχή του Θεού. Και πιστεύω ακράδαντα, έτσι που το έχει μιλήσει ο Θεός, ότι μπροστά μας υπάρχουν 7 ημέρες, 7 επίπεδα δόξας από τον Θεό, για να μπορεί η Εκκλησία να προετοιμαστεί για την απαγή. Επομένως, όταν ο Θεός κινείται, εμείς προσαρμοζόμαστε. Δεν προσαρμόζεται ο Θεός. Αυτά που ξέραν πριν 20 χρόνια, 10-15, καλά ήταν, αλλά φεύγουμε από εκεί. Προσαρμοζόμαστε στο σήμερα. Γιατί και ο διάβολος εργάζεται με καινούργιους τρόπους. Αναβαθμίζει την αμαρτία. Καινούργια επίπεδα αιχμαλωσίας, ναρκωτικών, καταστάσεων βγαίνουνε, που σημαίνει ότι το πνεύμα της πλάνης αναβαθμίζει την πλάνη του. Αν το πνεύμα της πλάνης αναβαθμίζει την πλάνη του και ο Θεός θέλει να αναβαθμίζει την αποκάλυψη και την όραση και το χρήσμα στη ζωή μας. Ευχαριστώ με τον Θεό. Για να πάμε στον Τίτο 1634 σελίδα. Είναι στον Τίτο, είναι. 3 κεφάλαια και 4. Ξέρετε, εδώ πέρα έχει κάτι πάρα πολύ βαθύ. Πολύ δυνατό έχει εδώ πέρα. 3 κεφάλαια και 4. 1634. Όταν όμως, προσέξτε, η κάθε λέξη έχει ξεχωριστή αξία. Όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τον άνθρωπο, είναι φίλος. Αλλά είναι και σωτήρας. Τι είναι ο Θεός, είναι φίλος και σωτήρας. Προσέξτε τι γίνεται. Όχι λέει από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε. Όταν ο Θεός αποκαλύπτεται σε έναν άνθρωπο γίνεται αυτό το κομμάτι. Και όσοι γνωρίσαν τον Κύριο, αυτό το κομμάτι εκπληρώθηκε πάνω μας. Και αυτό που λέει εδώ πέρα υπάρχει μέσα μας τώρα. Όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος που μας έσωσε, τι έκανε ο Θεός, όταν ήρθε με έλεος επάνω μας. Και λέει μας έσωσε διαμέσου ενός λουτρού. Και σκεφτείτε τι είναι λουτρού. Είναι μια πισίνα που βουτάς. Λουτρού λέει, παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, όταν σωθήκαμε από την αγάπη του Θεού και από το έλεος, το Άγιο Πνεύμα τι έκανε μέσα. Μπήκε σαν ωκεανός μέσα. Και μας έφερε στην αρχική θέση του πρώτου Αδάμ, παλιγενεσία. Ο πρώτος Αδάμ άκουγε τον Θεό στο πνεύμα του, στο πνεύμα του. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Επομένως, αυτό το λουτρό που μπήκε μέσα καθάρισε τον εσωτερικό άνθρωπο από την άγνοια και από το σκοτάδι που υπήρχε και τώρα εγώ μπορώ να ακούω τον Θεό στο πνεύμα. Και μπήκε μέσα μου ένα λουτρό, λέει. Τι σημαίνει λουτρό? Ένα λουτρό για να κολυμπάς εσύ. Ένα λουτρό για να κάνεις μπάνιο. Ένα λουτρό για να ξεκουράζεσαι. Και αυτό είναι μέσα μας τώρα. Είναι μέσα μας. Μπορεί να πει κάποιος, αδερφέ, εγώ δεν ζω αυτό το λουτρό. Δεν σημαίνει επειδή κάποιος δεν το ζει, δεν υπάρχει αυτό μέσα. Απλά είναι εγκλωβισμένο. Γιατί τον Θεό δεν μπορείς να τον δεις με τα συναισθήματα. Τον Θεό τον βλέπεις με την αλήθεια. Ενός λουτρού λέει παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει λύτρωση του Θεού, δεν μπει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας.
Και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος, ο Σωτήρας Θεός είναι, ο Δημιουργός Θεός είναι. Και όπου είναι αυτός παράγει ελευθερία στο πνεύμα μας. Για να το συνεχίσουμε. Το οποίο ξέχεσε επάνω μας πλούσια. Τι έκανε, πλούσια λέει. Μα μπορεί να πει κάποιος, αδερφέ, εγώ δεν ζω αυτό το πλούτο. Είναι εγκλωβισμένο. 100% είναι εγκλωβισμένο. Του Σωτήρα Ιησού Χριστού, του Σωτήρα, αφού λέει, εμείς δικαιωθήκαμε διαμέσου της χάρης εκείνου να γίνουμε κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Που σημαίνει καθώς μπήκε το πνεύμα δια του ελέους του Θεού, αξεχέθηκε η χάρη μας. Και αυτομάτως το πνεύμα της Διαθήκης μπήκε μέσα και έχουμε κληρονομιά τώρα. Τι έχουμε, κληρονομιά. Και έχουμε ελπίδα για την αιώνια ζωή. Δηλαδή αυτό έγινε δια της αναγέννησης, έγινε. Είναι σκάνδαλο το Ευαγγέλιο. Δια της αναγέννησης έγινε. Τα λόγια του Θεού είναι αληθινά. Ο Θεός κινείται δια αποκαλύψεως. Και θα εξηγήσουμε κάποια ωραία πράγματα, γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες δυσκολίες να καταλάβουμε πράγματα. Αλλά σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει. Για να πάμε και στο 1437 σελίδα. Είναι κατά αιώνιο Ευαγγέλιο, 7 κεφάλαιο, 37 εδάφιο. Το βρήκαμε. 1437. Και κατά τη μεγάλη τελευταία ημέρα της γιορτής, ο Ιησούς στεκόταν και έκρηξε λέγοντας, αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Ποιος έχει το χρήσιμα, το πνεύμα, ο Ιησούς Χριστός το έχει. Έτσι. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια λέει, ποτάμια λέει, αυτό που είπαμε πριν, θα ξεχυθούν μέσα. Ποτάμια λέει, ζωντανό νερό θα ρεύσει από την κοιλιά του, αυτό το έλεγε για το πνεύμα που επρόκειται να πάρουν αυτοί που να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σε αυτόν, επειδή δεν ήταν ακόμα δοσμένο το Άγιο Πνεύμα, για το λόγο του Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί, δεν είχε δώσει το αίμα του και δεν μπορούσε το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα στους ανθρώπους. Και αυτό οι πρώτοι που πήρανε το Άγιο Πνεύμα είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο. Και σίγουρα εκεί πέρα υπάρχουν δύο αναλήψεις του Κύριου. Πήγε ο Κύριος που παρέδωσε το αίμα του στον Πατέρα, λέει στις γυναίκες μην αγγίζετε, και μετά τον αγγίξαν μετά, μετά φύσηξε. Και μπήκε μέσα αυτό το ποτάμι, αυτό το ισχυρό χρήσμα του Θεού, αυτό λέγεται το σταυρικό χρήσμα, το σωτηριακό χρήσμα που μπήκε μέσα μας. Και αυτό το σωτηριακό χρήσμα, το λέει ο Παύλος στην Εφεσίου, δεν κυριαρχείται. Αν εγώ σαν χριστιανός έχω ιτοπάθεια στη ζωή μου, κάτι έχω σταματήσει μέσα μου. Αυτό το χρήσμα δεν κυριαρχείται. Δεν εξουσιάζεται. Δεν μπορεί να υποταχθεί σε τίποτα. Είναι το χρήσμα της Ανάστασης. Στην ουσία το Άγιο Πνεύμα έφερε την Ανάσταση του Χριστού μέσα μας. Είναι δυνατό να υπάρχει μέσα μας αυτό το χρήσμα. Αυτό το χρήσμα υπάρχει μέσα μας. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος να το ζει 1% και το 99% να είναι εγκλωβισμένο. Γιατί έχει πάει μπροστά η ψυχή, έχει πάει. Και αυτό έχει φυλακιστεί. Όταν πάει η ψυχή μπροστά, φυλακίζεται το εσωτερικό πνεύμα, το χρήσμα. Και τότε παράγεται, ο ψυχικός χριστιανισμός παράγεται. Που μπορεί και εκεί πέρα ο Θεός να σώσει ανθρώπους, αλλά φτάνει μέχρι ένα σημείο. Περνάνε 10, 15, 20 χρόνια και είσαι στο ίδιο σημείο. Δεν κουνιέσαι, δεν παίρνεις αποκάλυψη. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψη. Και η αποκάλυψη παίρνει μόνο το εσωτερικό πνεύμα πέρα. Δεν μπορεί το μυαλό να πάρει αποκάλυψη ψυχή. Αποκάλυψη παίρνει το εσωτερικό πνεύμα πέρα. Επομένως είμαστε πλούσιοι. Εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει εν Χριστώ Ιησού παιδί που είναι φτωχό. Είναι πλούσιο. Μα από την ώρα που δέχτηκα τον Χριστό με πλούσιος, ναι, από την ώρα. Δηλαδή υπάρχει μέσα ένα ποτάμι για να κολυμπάω στην παρουσία. Υπάρχει ένα ποτάμι. Αλλά μπορεί να μην το ζει ο άνθρωπος αυτό. Και σίγουρα μπορεί να μην το ζει, μπορεί να το ζει πολύ λίγο. Επομένως ο Κύριος δεν θα φέρει ένα άλλο Ευαγγέλιο στους τελευταίους χρόνους. Θα μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Γιατί όταν μπήκε ο Σωτήρας Θεός, τα πάντα μπήκανε μέσα μας. Τι μπήκανε, τα πάντα μπήκανε μέσα μας. Το πνεύμα της Διαθήκης είναι μέσα μας, αλλά για να τα ζήσουμε χρειάζεται αποκάλυψη.
Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα για να μεταδίδει στο δικό μας πνεύμα αποκάλυψη. Ώστε αυτό τι σημαίνει αποκάλυψη, γίνεται εγγραφή Θεού γίνεται. Τι είναι ο ψυχικός χριστιανισμός, ότι διαβάζω με το μυαλό μου και εξηγώ. Στην ουσία με την ψυχή εμείς προσπαθούμε να συστήσουμε τον Θεό, αλλά δεν μιλάει ο Θεός. Ενώ από το πνεύμα μιλάει ο Θεός για τον εαυτό του. Είναι τεράστια η διαφορά. Αλλά ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του κάνει χάρη, αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι καλός ο Θεός. Προσπαθεί να κερδίσει τον κάθε άνθρωπο βλέποντας την άγνοια του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όταν ήμουν ανήπιος, σαν ήπια μίλωσε. Τώρα που έγινα, λέει, μεγάλωσα, τα έβαλα στην άκρη αυτά που ήξερα. Επομένως, ένας άνθρωπος που μεγαλώνει βάζει στην άκρη το παρελθόν και προσαρμόζεται στα καινούργια πράγματα του Θεού, που δεν είναι καινούργια, αλλά είναι παλιά είναι. Αλλά χρειαζόμαστε καινούργια αποκάλυψη για να τα καταλάβουμε στη ζωή μας. Για να πούμε 1679 σελίδα, επιστολή Ιωάννου 1 στο 3 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Το βρήκαμε. Hallelujah, τι είναι. Στο 9, ο καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν πράττει την αμαρτία. Για το λόγο το δικό του σπέρμα μένει μέσα σε αυτόν και δεν μπορεί να αμαρτάνει επειδή γεννήθηκε από τον Θεό. Εδώ μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι πνοή Θεού, δεν αμαρτάνει. Αλλά μπορεί να εγκλωβιστεί από την ψυχή και να έρθει εξωτερικός μολυσμός. Δεν του αρέσει η αμαρτία του εσωτερικού ανθρώπου. Επομένως η αναγέννηση ξεκινάει από εκεί και εκεί πέρα είναι το χρήσμα. Εκεί πέρα είναι το ποτάμι του ωκεανού, εκεί μέσα είναι. Που είναι στο εσωτερικό πνεύμα. Για ποιο λόγο είναι στο εσωτερικό πνεύμα? Για να μπορούμε να πάμε τον ψυχικό άνθρωπο στο σταυρό και να τον καθαρίσουμε από την αμαρτία. Γιατί ο ψυχικός άνθρωπος αν δεν καθαριστεί είναι δυνατός. Βάζει στην άκρη το εσωτερικό πνεύμα και παίρνει αυτό στα ηνία. Και αυτό στη ζωή του κόσμου δεν υπάρχει πνευματική ζωή, υπάρχει ψυχική ζωή. Και για να επιβιώσει η ψυχή λειτουργεί ανταγωνιστικά. Λειτουργεί τρέφοντας με την αμαρτία, με την προσπάθεια και είναι τα στοιχεία της ψυχής μας. Και ο σκοπός του Θεού είναι αυτή η ψυχή να καθαρίζεται από την αμαρτία, να αδειάζει, να δυνατίζει για να μπορεί το αίμα του Ιησού και η χάρη του Σταυρού να τα ισορροπήσουν αυτά τα δύο. Γιατί μόνο το αίμα του Ιησού μπορεί να συμφιλιώσει τα δύο μέρη σε ένα. Την έχθρα, γιατί υπάρχει έχθρα στη σάρκα με το πνεύμα. Και το αίμα του Ιησού μπορεί να το φέρει σε ισορροπία. Επομένως εγώ, το καλύτερο κομμάτι μου είναι όχι η αίσθηση, αλλά το εσωτερικό μου πνεύμα. Τι σημαίνει ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος, ξέρω να προσεύχομαι, ξέρω να σιωπώ, ξέρω να περιμένω τον Θεό, ξέρω να ρωτώ τον Θεό, ξέρω να επενδύω εκεί που θέλει ο Θεός, ξέρω να μένω στην ειρήνη, ξέρω να προσμένω, είμαι εσωτερικό πνεύμα, είμαι. Διδάσκομαι. Η Αποκάλυψη με μαθαίνει πώς να ζω με τον Θεό. Γιατί το εσωτερικό πνεύμα είναι μωρό και σιγά σιγά με την Αποκάλυψη τρέφεται. Ενώ η ψυχή δεν τρέφεται με την Αποκάλυψη, γι' αυτό μπορούμε να δούμε ένα χριστιανό 10 χρόνια 20 και ακόμα τον ακολουθούν οι συνήθειες. Τον ακολουθούν τα βιώματα του παρελθόντος. Τον ακολουθούν τα καπρίτσια του παρελθόντος, θα το πούμε έτσι πιο απλά. Τον ακολουθούν οι καταστάσεις του παρελθόντος. Και είναι παιδί του Θεού. Είναι λογικό να τον ακολουθούν. Γιατί δεν έχει αναγεννηθεί η ψυχή του, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει απελευθερωθεί. Για να γίνει αυτό πρέπει να απελευθερωθεί το χρήσμα που είναι μέσα μας. Για να μπορεί να μας διδάξει πώς πρέπει να ζήσουμε με τον Θεό. Και πώς πρέπει να περπατήσουμε τον Θεό, γιατί η ψυχή βγάζει την περιπλάνηση του Ισραήλ. Μπορεί να περιπλανεί 40 χρόνια στην έρημο και στο τέλος να μην έχει ζήσει αυτό που σχεδίασε για σένα ο Θεός. Τι να μην έχει ζήσει? Αυτό που σχεδίασε ο Θεός για σένα. Μα πού είναι αυτό? Είναι μέσα μου. Πότε ήρθε? Όταν είπα Ιησού Χριστέ σε δέχομαι. Μα εγώ δεν είδα το ταβάνι να σπάει και να έρχεται ο Θεός. Δεν χρειάζεται να σπάσει το ταβάνι. Έτσι απλά εκεί που κάθεσαι μπαίνει ο Θεός μέσα σου. Όταν δεχτείς το αίμα του, δεχτείς τη θυσία του, μπαίνει ο Θεός μέσα. Και αυτό το χρήσμα τα περιέχει όλα μέσα. Τι να το δούμε λιγάκι να συνεχίσουμε. 1678 σελίδα είναι επιστολή Ιωάννου 1 στο 2ο κεφάλαιο και στο 20.
Για να τον δούμε εδώ πέρα. Τι λέει εδώ πέρα. Και εσείς έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα γνωρίζετε όλα. Τι σημαίνει τα γνωρίζουμε όλα. Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή την γνωρίζετε και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια. Το χρήσμα που έχουμε μέσα μας είναι ικανό να μας διδάξει τα πάντα. Να μας φέρει σε πληρότητα κοινωνίας με τον Θεό. Και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι το ψέμα και τι είναι αλήθεια. Είναι μέσα μας αυτά. Μα αυτό φτάνει, φτάνει. Γι' αυτό είπε ο Κύριος τον Παύλο, του λέει Παύλο σου αρκεί η χάρη. Επομένως, όταν ο Θεός με κάλεσε και έβαλε το χρήσμα του μέσα, σχεδίασε για το Δήμο μία καινούργια ταυτότητα εν Χριστώ Ιησού. Σχεδίασε ένα καινούργιο περπάτημα εν Χριστώ Ιησού. Και το χρήσμα που είναι μέσα είναι ικανό να με βοηθήσει να το ζήσω, να το διδαχτώ και να περπατήσω. Μέσα στην Εκκλησία πάντα και μέσα στον κόσμο, γιατί αυτά τα δύο συνεργάζονται. Γιατί το χρήσμα ποτέ δεν αντιμάχεται, δεν συγκρούεται, συνεργάζεται το χρήσμα. Δεν υπάρχει σύγκρουση στο χρήσμα, υπάρχει συνεργασία. Που σημαίνει αυτό το χρήσμα φτάνει για όλα. Μα δεν χρειάζεται να πάμε, ξέρω εγώ, να μάθουμε εβραϊκά ή να μάθουμε αρχαία ελληνικά, δεν χρειάζεται. Αυτοί που ξέρουν, καλώς το ξέρουν, ο Θεός τους ευλογεί. Αυτοί που ξέρουν εβραϊκά, καλώς το χρήσμα που είναι μέσα, σε διδάσκει. Μα εγώ δεν ξέρω εβραϊκά, πού μας διδάσκει, σε διδάσκει το πνεύμα. Δεν σε διδάσκει στο μυαλό, στην ψυχή. Δεν είναι κακό να διαβάζει κάποιος. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που υπάρχει στο νου μας και τι είναι αυτό που μας διδάσκει ο Θεός μέσα. Για να το δούμε και δίπλα, εδώ στο 26 εντάφιο, στο ίδιο κομμάτι, επιστολή Ιωάννου 1, δεύτερο κεφάλαιο του 26, και αυτά λέει τα έγραψα για αυτούς που σας πλανούν, και εσείς το χρήσιμο που λάβατε από αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάξει, αλλά όπως σας διδάσκει το ίδιο χρήσιμο για όλα, έτσι είναι και η αλήθεια και δεν είναι ψέμα και καθώς σας δίδαξα θα μένετε σε αυτόν. Στην ουσία το χρήσμα όταν εργάζεται μέσα δημιουργεί κοινωνία με τον Θεό. Αποκτά σχέση με τον Θεό. Και το νούμερο ένα στη ζωή μας είναι η σχέση με τον Θεό. Το δικό μου πνεύμα περπατάει με τον Κύριο. Τι κάνει το δικό μου πνεύμα? Περπατάει με τον Κύριο. Η μέρα και νύχτα περπατάει με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι μέσα μου τώρα. Επομένως η Νέα Διαθήκη έχει να κάνει με το μέσα μας. Το χρήσμα έχει δύο επίπεδα. Αυτό που έχουμε μέσα μας και όταν ο Θεός εξωτερικά φανερώνεται, φανερώνει την παρουσία του, τότε το εξωτερικό χρήσμα τι κάνει, έχει ένα σκοπό να δυναμώνει το μέσα μας και να μικρώνει τη σάρκα. Αλλά στην ουσία η Νέα Διαθήκη έχει να κάνει με το μέσα μας. Το χρήσμα που έβαλε ο Θεός στο Δήμο, στον καθένα, είναι ικανό να τον διδάξει τι σχεδίασε ο Θεός για τη ζωή του. Αυτό λέει, σας διδάστε. Δεν εννοεί, ας πούμε, το χρήσμα θα μας διδάξει, ας πούμε, ποια καλύτερη τηλεφωνία, βγάζετε καλύτερα τηλέφωνο, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και αυτό όταν οδηγείς από το Θεό μπορείς να το βρεις, γιατί σε οδηγεί ο Θεός, σου δίνει σοφία. Επομένως, το χρήσμα σε διδάσκει κάτι πνευματικό, πώς να ζεις με τον Θεό. Ποια είναι η διαφορά ενός αναγεννημένου ανθρώπου με ένα κοσμικό? Ο κοσμικός ζει ψυχικά, ενώ ο αναγεννημένος πρέπει να ζει με το χρήσμα. Γιατί αυτό το χρήσμα μέσα τα έχει όλα, τα περιέχει όλα. Αλλά χρειάζεται ενεργοποίηση και αποκάλυψη χρειάζεται. Τι χρειάζεται? Ενεργοποίηση και αποκάλυψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να προχωρήσουμε λιγάκι ακόμα. Επιστολή Ιωάννου 1, 5 κεφάλαιο. Και στο 8 εδάφιο. Το βρήκαμε. 1682 σήμερα. Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στη γη, κάτω στη γη. Όταν λέει τρεις, μιλάει για τρεις αποκαλύψεις που δείχνουν το έργο του Θεού. Στη γη, το πνεύμα, το έργο του Θεού είναι πνευματικό. Το νερό που είναι ο λόγος του Θεού και το αίμα είναι. Στην ουσία, το έργο του Θεού κάτω στη γη εργάζεται με τρεις αποκαλύψεις. Είναι πνευματικό. Χρειάζεται το λόγο του Θεού να σε πλύνει μέσα στο πνεύμα, να σε αναγεννήσει. Και χρειάζεται το αίμα για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται χωρίς το αίμα. Ποιο είναι το μήνυμα των τελευταίων εποχών? Είναι το αίμα. Τι είναι το αίμα? Επιτρέπει στο χρήσιμο που είναι μέσα μας να απελευθερωθεί. Επιτρέπει στο λόγο να μας δίνει αποκάλυψη. Το αίμα. Και αυτό λέει ότι οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησαν τον διάβολο δια του αίματος.
Όχι, ας πούμε, ας θυμηθήκαν ότι τη λέξη αίμα. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Ο Θεός έδωσε αποκάλυψη στην Εκκλησία Του. Τι είναι το αίμα, πώς πράττει το αίμα, ποια είναι η ιερότητα του αίματος, τι συμβαίνει αν μειώσεις το αίμα, τι συμβαίνει αν μειώσεις το αίμα. Πόσο ιερό είναι το αίμα, γιατί αν πάρεις μια ζυγαριά και βάλεις από τη μια μεριά, ό,τι έκανε ο Θεός, από τη γέννηση μέχρι τώρα σε μια ζυγαριά, θαύματα, θεραπείες, χαρίσματα όλα, και από την άλλη βάλεις τη λέξη το αίμα, αυτό είναι και πάνω και τα άλλα είναι και κάτω. Το αίμα του Ιησού είναι ιερό είναι. Όχι απλά στον ιερό, στον ουρανό, και στη γη είναι κάτω ιερό. Για να μπορεί να ελευθερωθεί το χρήσμα που είναι μέσα μας, πρέπει να δεχτούμε το αίμα σαν κάτι ιερό που επιτρέπει το Άγιο Πνεύμα να απελευθερωθεί από μέσα μας. Αν εμείς σημειώσουμε το αίμα στη γη, πεθαίνεις πνευματικά. Τι σημαίνει πεθαίνεις πνευματικά, δεν χάνεις τη σωτηρία σου. Αλλά γίνεται κάτι, αλλάζει ο χριστιανισμός. Αντί να λυθεί το εσωτερικό χρήσμα μέσα, πάει μπροστά η ψυχή. Δημιουργείται κρίση, δημιουργείται ποινή. Για να το δούμε εδώ πέρα, στο 16. 1682, είναι στο 16. 5 κεφάλαιο, 16. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αν κάποιος δει τον αδερφό του να αμαρτάνει με αμαρτία, όχι θανάσιμη, θα ζητήσει και ο Θεός θα του δώσει ζωή σε εκείνους που αμαρτάνουν. Όχι θανάσιμη. Υπάρχει μια θανάσιμη αμαρτία που δεν λέω να παρακαλέσετε για εκείνη, αλλά κάθε αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία όχι θανάσιμη. Τι λέει εδώ πέρα, όταν ένας αδερφός αμαρτάνει, λέει να προσευχόμαστε ο Θεός να το συγχωρεί. Υπάρχει μια αμαρτία θανάσιμη που όταν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Να πεις στον άλλον, αδερφέ, αυτό το πράγμα σε πεθαίνει πνευματικά. Τι ήταν η αμαρτία του Ισραήλ που πέθανε ο Ισραήλ πνευματικά? Ήταν ότι μίλησε απαξιωτικά για το αίμα του Ιησού. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια και το αίμα χύνεται στο Ισραήλ. Αλλά υπάρχουν αναγεννημένοι στο Ισραήλ πάρα πολλοί. Ο Θεός δεν αρνείται τη σωτηρία του, αλλά τράβηξε το πρόσωπό του από το Ισραήλ. Εξαιτίας της κακής στάσης στο αίμα. Αν εμείς κάτω στη γη διδάξουμε το αίμα διαφορετικά, ότι είναι κάτι που μοιάζει όπως το διδάσκει σήμερα η Εκκλησία, και δεν δώσουμε την αξία που έχει το αίμα σε πρακτικό επίπεδο, αυτομάτως τι γίνεται μέσα, δημιουργείται κρίση. Κατευθείαν μαχαίρι γίνεται, κρίση γίνεται. Επιτόπου. Και τι γίνεται, δημιουργείται ποινή μέσα. Και τι κάνει ο Θεός, σου στερεί το πρόσωπό του από το πνεύμα σου, κατευθείαν σου στερεί μέσα. Και σε αφήνει στην περιπλάνηση της ψυχής, αλλάζει η ενέργεια του χρήσματος μέσα. Και τρέχεις 10, 20, 30 χρόνια και είσαι στο ίδιο επίπεδο. Δεν σχεδίασε ο Θεός αυτό το πράγμα για τον λόγο του. Επομένως, εδώ μιλάει για πνευματική αμαρτία που έρχεται από διδασκαλία. Έρχεται. Και σίγουρα τους καιρούς της άγνοιας ο Θεός κάνει χάρη παραβλέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αμαρτία δεν είναι αμαρτία. Και έρχεται μετά ο Θεός να μας πει: κοίταξε να δεις, αυτό είναι λάθος, άλλαξε το. Και όταν εσύ αυτομάτως το αλλάξεις αυτό και βάλεις το αίμα του Ιησού στη θέση του, τότε λύνεται μέσα η ποινή που υπάρχει. Γιατί στο πνευματικό υπάρχουν ποινές. Τι είναι η ποινή? Ο Παύλος πήγαινε στην Δαμασκό και ο Κύριος πολεμούσε τα παιδιά του και τον τύφλωσε. Ο Θεός τον τύφλωσε. Δεν τον τύφλωσε ο διάβολος. Ο Θεός τον τύφλωσε. Και μετά προσευχόταν, ύστερε και μετανούσε. Και μετά πηγαίνει ο ίδιος ο Θεός με τον Ανανία και τον θεραπεύει. Το πνεύμα που έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, το πνεύμα αυτό έφερε κρίση στο Φαραώ. Το ίδιο πνεύμα είναι. Αλλάζει το πνεύμα. Επομένως το αίμα του Ιησού είναι κάτι ιερό είναι. Και πρέπει να το δεχτούμε σαν κάτι ιερό όλοι μας για να πάρουμε τα ηλέη του αίματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα το χρήσιμο για να εργαστεί μέσα και να απελευθερώσει αυτό που είναι μέσα, χρειάζεται κάτι από το αίμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπαίνει μέσα γιατί με λένε Δήμο εμένα. Δια του αίματος μπαίνει. Ούτε μπορεί να εργαστεί και να μου δώσει διακονία γιατί εμένα με λένε Δήμο. Αλλά δια του αίματος ενεργεί το σχέδιο του Θεού μέσα στον Χριστό. Είναι ιερό το αίμα. Διαφορετικά το χρήσμα εγκλωβίζεται μέσα. Και έχουμε τον ψυχικό χριστιανισμό που έρχεται από άγνοια αποκάλυψη έρχεται. Επειδή όμως είναι η τελευταία χρόνια και ο Θεός θέλει να λύσει την Εκκλησία του, να προχωρήσει σε άλλο επίπεδο, θα δώσει αποκάλυψη, αλλά σίγουρα χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, να είμαστε πεινασμένοι για τον Θεό, για να μπορεί ο Θεός να μας βοηθήσει να περπατήσουμε το χρήσμα, το να περπατάσουμε το χρήσμα.
Πριν από 20 χρόνια ο Θεός όταν μου αποκάλυψε το αίμα, όχι τώρα, 20 χρόνια. Και άρχισα να καταλαβαίνω το αίμα, να αλλάζω στάση απέναντι στο αίμα. Άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι το ψυχικό και τι είναι το πνευματικό. Πριν 20 χρόνια. Και έχω πειραματιστεί από 20 χρόνια ένα περπάτημα με τον εσωτερικό άνθρωπο με τον Θεό. Είναι μοναδικό είναι. Το να περπατάει το πνεύμα σου με τον Θεό είναι μοναδικό είναι. Μπορείς να περπατάς μέσα στη θάλασσα του κόσμου πάνω στα κύματα. Είναι μοναδικό είναι. Είναι κάτι που δεν νικιέται. Είναι κάτι που είναι μοναδικό και άρχισε να μεταμορφώνεται η ζωή. Και άρχισε να καταλαβαίνω ότι είναι ψυχικό. Άρχισε να βλέπω ότι γλωσσολαλούσα από τη σάρκα. Προφήτευα από τη σάρκα, μίλαγα από τη σάρκα και άρχισε να λύνεται το σαρκικό και να καταλαβαίνω το πνευματικό. Γιατί η ψυχή τα αντιγράφει όλα. Υπάρχουν διακονίες ψυχικές, υπάρχουν γλώσσες ψυχικές, υπάρχουν προφητείες ψυχικές, υπάρχουν ό,τι έχει το πνεύμα, τα έχει και η ψυχή, τα αντιγράφει όλα. Επομένως το αίμα του Ιησού λύνει το καθαρό χρήσμα από μέσα για να μπορεί το ένα κομμάτι να ισορροπήσει και το άλλο κομμάτι να μεγαλώνει. Και τότε λες εσύ ότι ευχαριστώ το Θεό γιατί με έβγαλε από τη σάρκα, από την ψυχή. Και αποκτάς μια ομολογία στη μεταμόρφωση. Και λες ευχαριστώ Κύριε που με ελευθερώνεις γιατί η μεταμόρφωση είναι σταδιακή. Όσο το χρήσμα λύνεται μεταμορφώνεσαι. Και μια μέρα άνοιξα σίγουρα το Ευαγγέλιο δεν καταδικάζει κανέναν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος είναι αγαπητός του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για τον Θεό. Το Ευαγγέλιο καυτηριάζει τις καταστάσεις. Όχι τον άνθρωπο, τον άνθρωπο τον αγαπάει ο Θεός. Άνοιξα μια μέρα το ραδιόφωνο και ακούω έναν αγαπητό αδερφό που έκανα κήρυγμα. Είχα τον ακούσει 7 χρόνια, 10 χρόνια. Και έκανε κήρυγμα για την τρίχα της γυναίκας. Με δάφια εκεί πέρα, για την τρίχα. Και κήρυγμα εκεί θα πει ο Κύριος φεύγεται εργαζόμενη την ανομία. Και πριν 15 χρόνια που τον είχα ακούσει πάλι κήρυγμα για την τρίχα έκανε. Μπορεί αυτή η γνώση να λύσει αυτό που έχεις μέσα σου? Δεν μπορεί. Αυτό είναι ψυχικό κομμάτι. Όσο και καλή διάθεση να έχει ο αδερφός. Γιατί η ψυχή δημιουργεί ένα χριστιανισμό απ' έξω. Και είναι ένα ερώτημα, ο Θεός θέλει να φροντίσουμε τον εαυτό μας? Μπορεί να τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο τον εαυτό. Αν η γυναίκα δεν χρειάζεται να φροντίσει τον εαυτό της, ποιο άντρας να φροντίσει τον εαυτό του? Να μην κόβουμε τα νύχια, να μην κόβουμε τα γένια, να μην πλενώ, τίποτα, μείνουμε στο φυσικό. Η φροντίδα είναι υγεία στη ζωή μας. Ο Χριστός ήρθε να φροντίσει τη ζωή μας. Αυτό που δεν θέλει ο Θεός είναι την υπερβολή. Τι είναι υπερβολή? Όταν μια γυναίκα πάει 30 μέρες στο κομμωτήριο το μήνα, είναι υπερβολή. Αν θέλει να φροντίσει τον εαυτό της με ένα μέτρο, είναι σοφό. Αν εγώ τη λεφτά βγάζω, τα δίνω για να φροντίσω τη σάρκα, είναι υπερβολή. Την υπερβολή δεν θέλει ο Θεός. Τη φροντίδα τη θέλει, γιατί το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με όλες τις ηλικίες. Αλλά από εκεί και πέρα, η κάθε γυναίκα ή ο κάθε άνθρωπος φροντίζει τον εαυτό του με τον δικό του τρόπο. Ο καθένας όπως αισθάνεται φροντίζει τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει με τον Θεό. Ο Θεός θέλει να παίρνουμε τη σοφία. Και όταν το χρήσμα λύνεται μέσα, διδάσκεσαι τι είναι το ψυχικό κομμάτι και τι είναι το πνευματικό. Γιατί το Ευαγγέλιο πιάνει όλες τις ηλικίες. Και πιάνει όλους τους ανθρώπους, σαν κάθε γενιά, κάθε ηλικία. Είναι διαχρονικό και για όλο τον πλανήτη. Επομένως, όταν το χρήσμα λύνεται, ξέρω πώς να ντυθώ, πώς να φροντίσω τον εαυτό μου, γιατί από μέσα μου λαμβάνω τη θεόπνευση, τη αποκάλυψη. Διαφορετικά προσπαθώ να κτίσω ένα χριστιανισμό εξωτερικά, όχι από μέσα. Ο χριστιανισμός ξεκινάει από μέσα, δεν ξεκινάει απ' έξω. Γιατί το χρήσμα σε διδάσκει και σίγουρα λόγος του Θεού έχει κάποια σοφία και κάποια μέτρα να περπατάμε και να μπορούμε να καταλάβουμε πώς να περπατάμε με τον Κύριο, όχι στην απόλυτη ελευθερία. Γιατί η απόλυτη ελευθερία οδηγεί στην κοσμικότητα οδηγεί. Αλλά σε ένα μέτρο και ένα κοντρόλ με τον Θεό καθώς το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως το χρήσμα που είναι μέσα μας τα έχει όλα. Τι έχει μέσα? Έχει γλώσσες. Έχει προφητείες. Έχει χαρίσματα. Τα έχει μέσα. Όλα είναι μέσα. Πού είναι όλα? Μέσα είναι τώρα. Γιατί ο Θεός το κάλεσμα που έδωσε στη ζωή μου, το συνοδεύουν τα δώρα του Θεού. Τι κάνουν τα δώρα? Συνοδεύουν το κάλεσμα. Επομένως το κάλεσμα μέσα έφερε το Άγιο Πνεύμα και μέσα στο Άγιο Πνεύμα υπάρχουν τα δώρα. Δεν χρειάζεται εγώ να προσπαθώ να φέρω τις γλώσσες παράδειγμα.
Γιατί η γλώσσα είναι μέσα, απλά αφήνω αυτό που έχω μέσα να βγει. Και τότε το παίρνω όχι με την προσπάθεια, αλλά με τη χάρη. Καθώς βάζω το αίμα μέσα για να μπορεί να λύνεται από μέσα αυτό που έχω μέσα. Γιατί το αίμα του Ιησού δίνει το δικαίωμα στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα. Τι κάνει το αίμα, δίνει το δικαίωμα στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί. Εγώ στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, μπορεί να πει κάποιος αδερφέ, εγώ τα πρώτα χρόνια έζησα τους ανθρώπους, κάνανε προσπάθειες, τεχνικές φωνάς να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ναι, το δέχομαι. Έχω ζήσει εγώ με ανθρώπους έτσι. Κάποιοι αδερφοί έχουν να μείνει ακόμα εκεί, φωνάζουν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχει να κάνει πώς είναι ένας άνθρωπος που πηγαίνει από το λιμάνι της Τίνου στην εκκλησία με τα γόνατα. Ο Θεός το σπραχνίζεται. Δεν καταλαβαίνει και πάει με τα γόνατα. Όταν εσύ του πεις δεν χρειάζεται να πας με τα γόνατα, πάρε το Ευαγγέλιο, τότε το αλλάζει. Οι αδερφοί αυτοί και οι άνθρωποι αυτό καταλαβαίνουν ότι έπρεπε να φωνάσουν να κάνουν αυτή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό καταλάβαινε, αυτό έκανε ο Θεός. Όταν όμως έρθει κάτι άλλο στην πνευματική ζωή. Ότι δεν χρειάζεται τώρα ούτε να χτυπιόμαστε ούτε να φωνάζουμε, αλλά το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας. Και δια του αίματος θα βγουν και οι γλώσσες και τα χαρίσματα του Θεού και η αποκάλυψη και η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα παίρνεις δια του Σταυρού και της Θυσίας. Τα απλοποιεί όλα. Επομένως, αυτό που γινόταν στο παρελθόν, αυτό καταλάβει ο άνθρωπος, αυτό έκανε. Ο άνθρωπος αναβαθμίζεται για να προχωρήσει μπροστά, γιατί αν μείνει στον ψυχικό χριστιανισμό, είναι καθαρά αποτυχία. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Δεν μπορούν να έχουν νίκη στη ζωή τους. Έχουν γεμίσει από ενοχές, από φόβους, από κατάσταση και αυτό δεν το θέλει ο Θεός για τα παιδιά Του. Δεν κατοικεί μέσα μας ένα χρήσμα που δημιουργεί ενοχές ή το πάθει ακαταδίκη. Υπάρχει ένα χρήσμα που είναι ένδοξο. Αλλά χρειάζεται εγώ να θέλω να προσαρμοστώ στα πράγματα του Θεού. Για να μπορώ να ελευθερώσω το χρήσιμο που είναι μέσα, που τα περιέχει όλα. Και γλώσσες περιέχει, και προφητείες περιέχει, και πάρα πολλά δώρα που είναι μέσα. Και όταν εγώ βάζω το αίμα μέσα, αυτά ενεργοποιούνται και λύνονται. Δια του αίματος λύνονται. Όχι δια της προσπάθειας και της τεχνικής. Γιατί η ψυχή αντιγράφει το έργο του Χριστού. Τι κάνει η ψυχή, αντιγράφει το έργο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό είναι. Τα παίρνεις όλα δια του αίματος τα παίρνεις. Από πού τα παίρνεις, δια του αίματος τα παίρνεις. Γιατί οι γλώσσες είναι μόνο η αρχή της πνευματικής ζωής, πρέπει να μιλάμε, δεν είναι το κορύφωμα. Είναι μόνο οι σταγόνες του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί πέρα το Άγιο Πνεύμα έχει ποτάμια ατελείωτα να δώσει στον κάθε πιστό. Απερίγραπτα ποτάμια. Απερίγραπτες ενέργειες για να απελευθερωθούν μέσα από τον άνθρωπο. Και να μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει με το χρήσμα του Θεού, με νίκη, με αποκάλυψη, με πληροφορία και οδηγία, γιατί διαφορετικά εγκλωβίζεται το μέσα. Εγκλωβίζεται το μέσα. Οι άνθρωποι μπαίνουν σταθεροί στο ίδιο κομμάτι, δεν αλλάζει κάτι στο πνεύμα τους. Αυτό που αλλάζει τα πράγματα στο πνεύμα μας είναι η αποκάλυψη. Βέβαια χρειάζεται όμως απόφαση για να περπατήσει ένας άνθρωπος αυτά. Αν κάποιος δεν θέλει να περπατήσει, μένει στα παλιά πράγματα που αφοράνε την ψυχική κατάσταση και μένει εκεί. Είναι δικαίωμά του είναι. Είναι παιδί του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να τον πιέσει. Το Ευαγγέλιο δεν έχει πίεση. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό πνεύμα για να προχωρήσουμε. Για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται στο έργο του Ιησού και τι είναι αυτό που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Τι έβαλε ο Θεός μέσα μας. Μια ισχυρή παρουσία από το Άγιο Πνεύμα που είναι μοναδική, αλλά είναι περιορισμένη. Θέλει να απελευθερωθεί από μέσα μας. Τι σημαίνει έχω δύναμη στη ζωή μου. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος, τι σημαίνει έχω δύναμη. Δύναμη σημαίνει να περπατάω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σε νίκη. Και μήνα με το μήνα να πηγαίνω σε νίκη και αλλαγή. Να μην πηγαίνω πίσω, πηγαίνω μπροστά. Χρόνο με το χρόνο να πηγαίνω μπροστά. Δύναμη δεν σημαίνει το να φωνάξω πολύ. Γιατί οι αδερφοί φωνάζουν και την άλλη μέρα είναι σε μια κατάσταση τραγική. Η δύναμη δεν είναι ένταση φωνής. Η φωνή, η ένταση βγαίνει κάποιες στιγμές, είναι δυνατή, σταματάει και κάποια λεφτά. Η δύναμη που λέει ο Χριστός είναι το εσωτερικό σου πνεύμα. Να μπορεί να περπατάει σε νίκη ενάντια στο διάβολο, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στη σάρκα, ενάντια στην ειδοπάθεια και να έχεις καθαρή αφιέρωση. Να έχεις πραγματική αφιέρωση. Αυτό είναι δύναμη.
να ρέει το χρήσμα του Θεού μέσα σου και να περπατάς με τον Θεό δυνατά και να γίνεις ευλογία στον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να μπορείς να καταλαβαίνεις το πνευματικό κομμάτι του Θεού και όχι να μένεις στο φυσικό κομμάτι του γράμματος. Γιατί ο Θεός έχει μια μεγάλη κληρονομιά για όλα τα παιδιά του. Είναι μέσα αυτό. Χρειάζεται απελευθέρωση, χρειάζεται. Δια του αίματος χρειάζεται. Όταν το αίμα παίρνει τη θέση του μέσα, τότε το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα διαθήκης. Είναι πνεύμα ελπίδας είναι. Είναι πνεύμα ανάτασης είναι. Είναι πνεύμα παρηγοριάς είναι. Δεν είναι πνεύμα καταδίκης. Δεν είναι πνεύμα καταπίεσης. Δεν είναι πνεύμα ενοχικότητας. Δεν είναι πνεύμα ταραχής. Είναι μέσα μας αυτό. Για να μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό που ζούμε και σε άλλους ανθρώπους. Επομένως το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ανάστασης μας και κατοικεί μέσα μας. Για να μπορούμε να απελευθερώσουμε αυτά που έχει το χρήσμα του Θεού. Και ο Θεός αυτό που σχεδίασε για το Δήμα το συνοδεύει με τα ενεργήματα και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα στο χρήσμα, όλα είναι μέσα. Ακολουθούν το κάλεσμα του Θεού. Απλά χρειάζεται ενεργοποίηση χρειάζεται. Τι χρειάζεται? Ενεργοποίηση χρειάζεται. Τι χρειάζεται? Απελευθέρωση χρειάζεται. Δια του αίματος του Ιησού. Γιατί σήμερα έχουμε το φαινόμενο, εγώ πάρα πολλούς βλέπω παιδιά του Θεού συνέχεια στην ενοχικότητα. Παιδιά του Θεού που ζουν κάτω από την ενοχή. Παιδιά του Θεού που ζουν κάτω από το φόβο. Ο Θεός δεν θέλει να ζούμε ούτε κάτω από την ενοχή, ούτε κάτω από τους φόβους. Θέλει να περπατάμε κάθε μέρα από πίστη σε πίστη, από αλλαγή σε αλλαγή. Γιατί αυτό που μας έδωσε ο Θεός δεν ηγείται, δεν εξουσιάζεται, δεν υποτάσσεται, αλλά είναι μέσα μας. Και είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ ισχυρό, αρκεί εμείς να βάλουμε το αίμα του Ιησού στη θέση του. Και να μπορούμε να αντλούμε από το αίμα του Ιησού τα δικαιώματα. Τι λέει στην Αποκάλυψη, ότι μας έκανε βασιλείς και ιερείς δια του αίματος του. Και όταν εγώ τιμάω το αίμα, το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα τι μπορεί να εργαστεί. Όταν εγώ σταματάω το αίμα, το Άγιο Πνεύμα σταματάει να εργάζεται. Και όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται, τι κάνει, εκδηλώνει από μέσα μας τα δώρα του. Γιατί τα δώρα του ξεκινάνε από το πνεύμα. Δεν ξεκινάνε από την προσπάθεια της ψυχής. Από πού ξεκινάνε? Από το πνεύμα ξεκινάνε. Γιατί είναι ένα δικαίωμα από το αίμα του Ιησού. Επομένως η Εκκλησία πρέπει να αναβαθμίζεται και να μπορεί να λύσει αυτό που έχει μέσα της και να μπορεί να προχωρήσει πιο μπροστά. Γιατί ο τελευταίος χρόνος δεν μπορεί να σταθεί ο χριστιανός μόνο στηριγμένος στο ψυχικό κομμάτι. Θα βουλιάξει. Και βλέπουμε εκατοντάδες και δεκάδες παιδιά του Θεού να τα χτυπάει ο κόσμος. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Το θέλημα του Θεού είναι να δοξαστεί από κάθε παιδί του ο Κύριος. Να φέρει καρπό από κάθε παιδί του. Και ο Θεός θα βοηθήσει τα παιδιά του να σηκωθούν και να λύσουν αυτό που έχουν μέσα τους. Γιατί αυτό που σχεδίασε ο Θεός για το κάθε παιδί του δεν νοικιέται. Είναι ισχυρό είναι. Είναι θαυμαστό είναι και είναι μέσα είναι. Αλλά το παίρνεις δια του Σταύρου, δια του αίματος του παίρνεις. Όλα, όταν το πνευματικό σε όλη τη Βίβλο, υπάρχει προσφορά αίματος. Δεν υπάρχει πνευματικό στη Βίβλο χωρίς προσφορά αίματος. Το αίμα είναι ιερό του Θεού, του Χριστού. Και όταν εμείς αντλούμε μέσα από το αίμα την χάρη, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Αλλά χρειάζεται την προσωπική μας απόφαση και την προσωπική μας συνεργασία. Αν κάποιος αυτό που ακούει σήμερα μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο, δεν τον οφείλει πουθενά. Αλλά δεν υπάρχει και πίεση. Ό,τι σπέρνει θερίζει ο άνθρωπος. Και καλούμαστε όλοι να σπείρουμε και να επενδύσουμε σωστά. Θέλει απόφαση θέλει. Αν δεν σπείρουμε σωστά θα το θερίσει αύριο μεθαύριο ο άνθρωπος. Και τι θα θερίσει? Αυτό που λέμε, το ψυχικό κομμάτι, το σαρκικό. Όχι αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός μέσα του. Είναι δυνατόν. Ο Θεός έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ένδοξο, πολύ μεγάλο και θέλει να απελευθερωθεί από μέσα μας. Καθώς ακολουθούμε τον πνευματικό λόγο και να μπορούμε να λύνουμε αυτά που είναι μέσα μας. Γι' αυτό λέει ποτάμι. Αναβλύζεται το ποτάμι. Όσο η ψυχή μας καθαρίζεται, αναβλύζει το ποτάμι. Είναι δυνατόν χωρίς να καθαρίζεται η ψυχή να τρέχει το ποτάμι? Δεν γίνεται. Η ψυχή καθαρίζεται, το ποτάμι τρέχει. Η ψυχή καθαρίζεται, το ποτάμι τρέχει. Η ψυχή καθαρίζεται, το ποτάμι τρέχει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, στην αδυναμία μου είμαι δυνατός.
καθαρή δύναμη Θεού. Τα λόγια του μένουν μέχρι τώρα. Στην αδυναμία μας φαίνεται η δύναμη του Θεού. Τι σταυρώνουμε, τον ψυχικό άνθρωπο σταυρώνουμε. Πού τον σταυρώνουμε, στη θυσία του Χριστού, καθώς παίρνουμε χάρη. Γιατί το αίμα του Ιησού έχει πολλές ιδιότητες, είναι ελεκτικό είναι. Και όταν το πάρεις πνευματικά, αρχίζει και σε ελέγχει το αίμα του Χριστού. Ξεσκεπάζει τη θαμμένη αμαρτία μέσα, σε ελέγχει. Το αίμα του Ιησού σου δίνει δικαιοσύνη. Το αίμα του Ιησού σου δίνει συμφιλίωση με τον Θεό. Το αίμα του Ιησού σπάει την κατάρα, το παρελθόν, το οτιδήποτε είναι μέσα. Έχει πολλές ευεργεσίες. Και όσο εσύ βάζεις πίστη σε αυτό, αντλείς από τα ελέη του αίματος. Και το Άγιο Πνεύμα δουλεύει. Ακυρώνεται η περιπλάνηση και ξεκινάει να ακούς το Πνεύμα. Ξεκινάει να ακούς το Πνεύμα. Ξεκινάει να ακούς το Πνεύμα. Και όταν ακούς το Πνεύμα, τότε βρίσκεις αυτό που έχει ο Θεός για σένα. Και τότε μπορούμε να δούμε την πιστότητα του Θεού που λέει «Δεν είμαι προσωπολήπτης». Τι λέει ο Θεός? «Δεν είμαι προσωπολήπτης». Είμαι δίκαιος με κάθε άνθρωπο και κάθε παιδί του. Και μέσα στον Χριστό τα έχω όλα. Και αυτό το Ευαγγέλιο είναι χριστοκεντρικό είναι. Όσο φεύγουμε από το μυαλό μας, γινόμαστε πιο χριστοκεντρικοί γινόμαστε. Φεύγουμε από την νομικότητα, την προσπάθεια, την τεχνική και γινόμαστε χριστοκεντρικοί γινόμαστε. Αντλούμε από το Σταυρό. Και τότε αυτό που είναι μέσα βγαίνει. Και τότε καταλαβαίνουμε ποια είναι τα επίπεδα της πνευματικής ζωής. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι ένα παιδί του Θεού και να περιμένω 20 χρόνια να μιλήσω γλώσσες? Δηλαδή αυτό έχει μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο αυτό έχει. Το Ευαγγέλιο έχει ατελείωτα ποτάμια αποκάλυψης γνώσης και σοφίας. Όταν δια του αίματος το παίρνεις, αυτά γίνονται φυσικά γίνονται. Δεν χρειάζεται η προσπάθεια της ψυχής να τα βγάλει αυτά. Ούτε οι τεχνικές βγαίνουν φυσικά. Δια του αίματος από μας. Και τότε το δικό σου πνεύμα ακολουθεί τον Κύριο. Περπατάει με τον Κύριο, λαμβάνει με τον Κύριο, αντιλαμβάνεται τον Κύριο και αφιερώνεται στον Κύριο. Γιατί το εσωτερικό πνεύμα έχει μια επιθυμία να αφιερώνεται στον Θεό. Τι έχει το εσωτερικό πνεύμα? Επιθυμία να αφιερώνεται στον Θεό. Η σάρκα δεν έχει επιθυμία να αφιερώνεται στον Θεό. Και πολλές φορές ο άνθρωπος τονικά η σάρκα και τον βαπτίζει, δεν με οδηγεί ο Θεός. Γιατί η σάρκα έχει επιθυμία να αναπαύεται στον κόσμο. Ενώ στο πνεύμα μέσα παράγεται η πραγματική δύναμη, η πραγματική αφιέρωση, που μπορεί να κάνει άλματα στην πίστη και στη ζωή μας, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το θαυμάσιο χρήσιμο του Κυρίου, που είναι μέσα μας και θέλει να απελευθερωθεί. Εγώ σταματάω και ησυχάζω και το χρήσιμο γίνεται. Εγώ σταματάω και ησυχάζω και το χρήσιμο εργάζεται. Και όταν εργάζεται το χρήσιμο, με αλλάζει. Σπάει αυτοδικαίωση. Σπάει η αντίληψη των καταστάσεων. Και τότε καταλαβαίνω τι είναι ψυχικό και τι είναι πνευματικό. Γιατί και το ψυχικό δεν έχει κακή προσπάθεια, καλή προαίρεση έχει. Αλλά κάνει κάτι κακό. Κρύβει αυτό που έχει μέσα σου. Και εσύ περιπλανέσαι και απολαμβάνεις μία σταγόνα. Και ο Θεός λέει, εγώ σχεδίασα για σένα ένα ποτάμι. Τι ποτάμι είναι μέσα σου. Και εσύ λες, εντάξει, είμαι καλά και μια σταγόνα. Μπροστά στη σωτηρία καλό είναι και αυτό, αλλά ο Θεός είναι, λέει, μέσα μας είναι αυτό. Και τότε αλλάζει η αντίληψή μας για όλα τα πράγματα, γιατί το εσωτερικό πνεύμα ζει μόνο με αποκάλυψη. Και η αποκάλυψη είναι δώρο Θεού για κάθε παιδί του Θεού. Την αποκάλυψη είναι δώρο Θεού για κάθε παιδί του Θεού. Είναι δώρο. Για να μπορούμε να καυτηριάσουμε τις καταστάσεις, γιατί αν δεν καυτηριάζουμε τις καταστάσεις δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι πνευματικό και τι είναι ψυχικό. Σίγουρα υπάρχει ελευθερία και ο καθένας διαλέγει πώς επενδύει και πώς κάνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Θεός θέλει οτιδήποτε ακούς το χρήσιμο να στο συμμαρτυρήμαστε. Και τότε εσύ δεν πλανείσαι, γιατί είσαι στη συμμαρτυρία του Θεού. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να καταλάβεις ότι έγινες παιδί του Θεού? Το Άγιο Πνεύμα λέει συμμαρτύρησε μέσα σου, στη συνείδησή σου. Το Άγιο Πνεύμα. Όταν το χρήσμα λύνεται, κάθε λέξη που ακούς καταλαβαίνεις μέσα ότι είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός. Ξέρεις αν θα πας δεξιά ή θα πας αριστερά, ξέρεις. Διδάσκεσαι από το Θεό. Κάθε διαβάζεις κάτι δεν καταλαβαίνεις. Περιμένεις έρθει η αποκάλυψη. Αυτό είναι το χρήσμα. Τρέφεται το πνεύμα σου. Περπατάς με το χρήσμα. Δεν πλανείσαι.
αλλά ξέρεις τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια και επενδύεις στην αλήθεια. Και αυτό ελευθερώνει αυτό το ποτάμι που είναι μέσα και τα περιέχει όλα. Δεν φέρνουν οι εξωτερικές εκφράσεις του Αγίου Πνεύματος στο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα εκδηλώνει τα ενεργήματά του που είναι μέσα μας. Ό,τι και ενέργημα να είναι αυτό το πράγμα. Για να φύγει ο καθένας από τον ψυχικό χριστιανισμό. Γιατί αυτή η διαγωνία, αυτό το κάλεσμα έχει, κηρύττει με το αίμα. Δεν κηρύττει με τον χριστιανισμό της ψυχής εδώ πέρα. Κηρύττει με τον χριστιανισμό που ξεκινάει από το πνεύμα σου μέσα. Και η γνώση αυτή που δίνει ο Θεός θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις αυτό που έχεις μέσα σου και να το ζήσεις και να το χαρείς και να δοξαστεί ο Θεός. Δεν είναι κάτι εξωτερικό, ξεκινάει από μέσα, ξεκινάει. Το πήρες όταν δέχτηκες τον Σωτήρα Θεό και υπάρχει μέσα και θέλει να εκφραστεί. Θέλει να φανερωθεί με πολλούς τρόπους, καθώς εσύ παραδίνεις τον εαυτό σου στο Σταυρό του Κυρίου και επιτρέπεις τον Λόγο του Θεού να εργάζεται πάνω σου, να σε καθαρίζει και να σε οδηγεί από αλήθεια σε αλήθεια, περπατώντας με το εσωτερικό πνεύμα. Εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το χρήσμα που είναι μέσα μας. Τίποτα. Καμία αμαρτία, καμία ενοχή, καμία κατάρα, τι να το ελευθερώνει. Και να το κρατάμε ενεργό δια του αίματος πίσω. Να το κρατάμε ενεργό δια του αίματος πίσω. Γιατί το αίμα του Ιησού ελευθερώνει τον πλούτο που έχουμε μέσα μας. Για να μπορεί ο Λόγος του Θεού να ελευθερώνεται και να έχουμε εσωτερική ανάπαυση στο Πνεύμα και να μπορούμε να περπατάμε τον Κύριο και να λαμβάνεις τον Κύριο στην Εκκλησία. Να το λαμβάνεις σε όλα τα επίπεδα, καθώς κάθεσαι στην καρέκλα, καθώς προσεύχεσαι, καθώς ακούς τον Λόγο, καθώς κοινωνείς με τους αδερφούς, καθώς παίρνεις από το αίμα Του, να έχεις την πληρότητα της κοινωνίας του Θεού. Να μπορείς να λαμβάνεις από το χρήσμα του Θεού πολλαπλά στη ζωή σου. Διαφορετικά η ψυχή στους τελευταίους χρόνους δεν μπορεί να σταθεί. Και αν δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει στο σώμα του Χριστού και στην Ελλάδα παγκόσμια, σίγουρα δεν κάτι θα κάνουμε καλά, πρέπει να γνωρίζουμε. Πώς πάει το σώμα, πώς λειτουργεί το σώμα, τι δίνει ο Θεός, πού χωλαίνει το σώμα, πού πέφτει το σώμα, τι είναι εσωτερική ανάπτυξη, γιατί μας ενδιαφέρει το σώμα του Χριστού. Για να μπορούμε να περπατάμε με την χάρη του Κυρίου, ακολουθώντας το χρήσμα του Θεού που είναι μέσα μας και μας διδάσκει, για να μπορούμε να λύσουμε αυτό που έχει ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας αφήσουμε τον Κύριο να μιλήσει μέσα μας και να μας διδάξει μέσα μας και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει έχω τον ζωντανό Θεό μέσα. Απεριόριστη χάρη δύναμης, απεριόριστη χάρη σοφίας, απεριόριστα δικαιώματα κληρονομιάς από το πνεύμα της Διαθήκης του Θεού. Άλλο ψυχητισμός και άλλο χριστιανισμός του εσωτερικού ανθρώπου. Θέλει φωτιά αυτά. Άλλο ψυχητισμός και άλλο χριστιανισμός που ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο χριστιανισμός δεν ξεκινάει από την ψυχή, ξεκινάει από το εσωτερικό πνεύμα. Και όσο η ψυχή καθαρίζεται, υποτάσσεται στο χρήσμα του Θεού, και τότε μπορούμε να περπατάμε στην αλήθεια και στη σοφία του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. 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 Η γνώση του Θεού λύνει αυτό που έχουμε μέσα μας, όταν είναι πνευματικό. Διαφορετικά θα μείνει κολλημένο σε ένα επίπεδο 20-30 χρόνια εκεί. Σε αυτό το επίπεδο. Και ποτέ δεν θα μπορέσει να χαρείς αυτό που σε δίασε ο Θεός εσύ. Από εκεί πέρα χρειάζεται προσωπικές αποφάσεις για να λύσουμε αυτό που έχει ο Κύριος προσωπικά για τις ζωές. Άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη έχει πολύ σημαντικά πράγματα που μιλάει τι είναι το πνεύμα της θρησκείας, ποια κουστούμια έχει και πώς εργάζεται και πώς μπορεί αυτό να συντριφτεί μόνο δια του Σταυρού και του Αίματος πάει. Και να μπορεί ο κάθε πιστός να λύσει αυτό που έχει μέσα του. Να λύσει αυτό που έχει μέσα του που είναι πολύ δυνατό και πάρα πολύ ευλογημένο από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να μιλάμε γλώσσες, πρέπει να προφητεύουμε, αλλά σίγουρα έχουν την θέση τους όλα όταν βγαίνουν από το πνεύμα μας. Και όσο το πνεύμα μας αναπτύσσεται, τόσο πιο πολύ βγαίνουν από το πνεύμα μας.
Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο μας βοηθάει να απομονώσουμε το ένα κομμάτι και να αφήσουμε το άλλο να βγει. Και όσο το άλλο βγαίνει, τότε η ζωή μας και οι εκφράσεις είναι αποτέλεσμα της ζωής μας. Όταν έχουμε εκφράσεις και δεν έχουμε αποτέλεσμα στη ζωή μας, σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία στο πνεύμα. Και εμείς χρειαζόμαστε και τα δύο αυτά να συνεργάζονται και να μπορούμε να περπατάμε καλά και ευλογημένα κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας κρατήσουμε το λόγο του και ας αφήσουμε τον Θεό να το εργαστεί μέσα μας. Σίγουρα είναι λιγάκι βαθύ αυτό. Έχει μαχαίρι λιγάκι. Από εκεί πέρα, σίγουρα ο καθένας θέλει όπως θέλει, δέχεται το λόγο του Θεού. Όποιος επιθυμεί να δει τον Θεό διαφορετικά, πρέπει να δέχεται την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά του πνευματικά και να μπορεί ο Κύριος να τον οδηγήσει να πάει παραπέρα στα επόμενα βήματα του Κυρίου. Έτσι, ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου. Ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί στο υπέροχο όνομα του Ιησού, έτσι. Για να θέλετε να κάνουμε μια προσευχή. Να πούμε πως είμαστε Πατέρα ουράνια. Επικαλούμαστε το αίμα σου, Κύριε. Με την αξία που έχει, Κύριε. Να εργαστεί μες στο κάλεσμά μας, Κύριε. Και να διαχωρίσει, Κύριε. Την ψυχή από το πνεύμα, Κύριε. Καταδικάζουμε, Κύριε, κάθε έξαρση της ψυχής, Κύριε, κάθε αμαρτία και κάθε ανομία, Κύριε, και ζητάμε να λύσεις αυτό που είναι μέσα μας, Κύριε, το ισχυρό σου χρήσμα, Κύριε, τις ισχυρές σου ενέργειες, Κύριε, τα πολύτιμα δώρα σου, Κύριε, το πολύτιμο σχέδιό σου, Κύριε, δια του αίματος του Ιησού, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, την αξία του αίματος στη ζωή μας, Κύριε. Και ομολογούμε, Κύριε, ότι είμαστε πλούσιοι, Κύριε, μέσα στον Χριστό, Κύριε. Και ένα ένδοξο χρήσμα, Κύριε, έβαλες μέσα μας, Κύριε. Και είναι πλούσιο στη χάρη, Κύριε. Είναι πλούσιο στα δώρα, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού, Κύριε. Σε αγαπάμε, Κύριε. Και πιστεύουμε την αλήθεια σου, Κύριε. Πιστεύουμε στο σταυρό σου, Κύριε. Πιστεύουμε στην χάρη σου, Κύριε. Πιστεύουμε στην ελευθερία σου, Κύριε. Πιστεύουμε στην ανάτασή σου, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού, Κύριε. Σε αγαπάμε, Κύριε. Και σε ευλογούμε, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Αν εμένα ο Θεός δεν με ελευθέρωσε από την ψυχή μου, δεν μπορώ να αγγίξω το πνεύμα σου. Μην πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε γνωρίσει ελευθερία από την ψυχή του μπορεί να αγγίξει το πνεύμα σου. Αν κάποιος δεν ακούει στο πνεύμα του, δεν μπορεί να αγγίξει το πνεύμα σου. Αν κάποιος λειτουργεί με την ψυχή σου αγγίξει. Όσο πιο πολύ αυτός που σου μεταδίδει το Ευαγγέλιο έχει αισθανθεί τον Θεό να τον ελευθερώνει από την ψυχή, μπορεί να σου μεταδώσει την ελευθερία από την ψυχή. Όσο αυτός που μεταδίδει το Ευαγγέλιο ακούει τον Θεό, θα σε κάνει και εσένα να ακούς τον Θεό. Όσο αυτός που κηρύττει το Ευαγγέλιο ξέρει τι σημαίνει είμαι πνεύμα, θα σου μεταδώσει και εσένα. Γιατί όλα στην Εκκλησία μαθαίνονται. Η Εκκλησία είναι ένα σχολείο. Διδασκόμαστε από πίστη σε πίστη, από αλήθεια σε αλήθεια, για να μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα κομμάτι με το άλλο. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει μαγικά με ανθρώπους, δουλεύει και διακονίες. Άλλο τι θέλω να κάνω εγώ για τον Θεό, και αυτό σήμερα πάρα πολλά παιδιά κάνουν πολλά πράγματα για τον Θεό. Και δεν κάνουν αυτό που σχεδίασε ο Θεός για τη ζωή τους. Κι άλλο να λυθεί αυτό που ο Θεός ετοίμασε για μένα. Τότε εγώ υπηρετώ αυτό που σχεδίασε ο Θεός για τη ζωή. Είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να κάνω όλη τη ζωή πράγματα για τον Θεό και ποτέ να μην έχω λύσει αυτό που σχεδίασε ο Θεός μέσα μου. Τα πάντα μέσα μας είναι. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε να τα βρούμε δεξιά και αριστερά. Χρειάζεται να ησυχάσουμε στην ανάπαυση του Κύριου, στην ελευθερία του Κυρίου, στο πρόσωπο του Κυρίου και στη συντροφιά του Κυρίου. Και το πρώτο που δίνει το Άγιο Πνεύμα μας δίνει φιλία με τον Θεό. Ο φιλάνθρωπος Θεός.
Τι είναι ο Θεός? Φίλος. Δεν είναι μπαμπούλας, δεν μας διώχνει ποτέ, αλλά είναι φίλος. Και ήρθε μέσα μας με πολύ έλεος και πολύ αγάπη. Και να μας πει τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Επομένως, όλοι φεύγουμε από το ένα κομμάτι και πάμε στο άλλο. Κανένας δεν γεννιέται πνευματικός. Όλοι ξεκινάμε από το ένα κομμάτι και πάμε στο άλλο. Αλλά για να μπορείς να το μεταδώσεις αυτό, πρέπει να το εμπεριστείς στη ζωή σου. Αν δεν το εμπεριστείς, πώς θα πεις στον άλλον ότι έτσι θα βγεις από αυτό το κομμάτι? Γιατί είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό. Γιατί το Ευαγγέλιο πρώτα αλλάζει τη ζωή μας και μετά αλλάζει και άλλους ανθρώπους. Όσο εμένα με έχει αλλάξει, μπορώ να σου μεταδώσω την αλλαγή. Αν εμένα με έχει αλλάξει λίγο, λίγο θα σου μεταδώσω την αλλαγή. Αν εμένα μου έδωσε πολλή αποκάλυψη θα σου δώσω και σένα. Επομένως, έχει να κάνει με το μέσα. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή άλλο το ψυχικό και άλλο το πνευματικό. Στην αρχή νομίζουμε ότι είναι ένα όλα. Μετά διαχωρίζονται τα πράγματα. Γιατί μετά η πνευματική σου έχει διαχωρισμό. Διαχωρίζεται το ένα και πας μπροστά. Γιατί ό,τι έχει ο Θεός μέσα και ό,τι λέει η Γραφή είναι αληθινό. Είναι μέσα μας όλα. Άλλο να παίρνω κάτι με προσπάθειες τεχνικές και άλλο να παίρνω κάτι με τη χάρη και με την εξουσία του Θεού. Είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό στο τέλος ο Θεός θέλει να τα παίρνουμε όλα μέσα από τη χάρη του Σταυρού και από το αίμα. Γιατί το αίμα έχει απεριόριστα δικαιώματα να εργαστεί ο Θεός. Και όταν εσύ ετοιμάς το αίμα, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Όταν σημειώνεις το αίμα, σταματάει το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται. Και εμείς έχουμε ανάγκη το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται για να μπορεί το μέσα πνεύμα να περπατάει με τον Κύριο και να καταλαβαίνουμε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο και να περπατάμε απλά, ωραία. Και να καταλάβουμε ότι δεν δείχνεις ένα χριστιανό απ' έξω. Τον βοηθάς να λύσει το μέσα του. Και όταν λύνεται το μέσα, ξέρει και πώς να αντιθεί, ξέρει τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Γιατί λύνεται, το μέσα λύνεται. Και να μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη χάρη που του γίνεται. Για να ετοιμαστούμε.